Κοντά στους ακρίτες της Κάσου βρίσκεται η αποστολή των γιατρών του Αιγαίου που προσφέρει τις ημέρες αυτές πολύτιμη ιατρική υποστήριξη στους κατοίκους που είχαν να δουν ειδικευμένο γιατρό για πάνω από 16 μήνες. Η πρώτη αποστολή που μετακινείται στο Αιγαίο μέσα στην πανδημία. Έχουμε έρθει 44 άτομα, 17 ειδικότητες. Ένα νοσοκομείο κινητό, οι ανάγκες του κόσμου είναι τεράστιες και λόγω της πανδημίας ο κόσμος είχε να δει γιατρό ειδικευμένο περίπου γύρω στις 15-16 μήνες. 44 εθελοντές, οι περισσότεροι γιατροί από 17 διαφορετικές ειδικότητες, ταξίδεψαν από την Κρήτη στην Κάσο για να εξετάσουν τον πληθυσμό και να παρέχουν βοήθεια σε όσους στάθηκε αδύνατο εν μέσω πανδημίας να μετακινηθούν προς την Κρήτη είτε την Αθήνα για σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς το πολυδύναμο ιατρείο του νησιού δεν διαθέτει ειδικευμένο γιατρό. Γιατί πολλοί από τους συμπατριώτες μας δεν έχουν πάει εκτός νησιού για προληπτική ιατρική, αν θέλετε. Το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ο Μανώλης Βελιβασάκης και οι γιατροί του Αιγαίου φρόντισαν αυτό το τριήμερο πάνω από 1.000 κατοίκους, οι οποίοι εξετάστηκαν από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Είναι 1.010 εξετάσεις μέσα σε 3 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν το φόρτο εργασίας και τη δυναμικότητα της ομάδας την οποία εκπροσωπώ. Και είμαι περήφανος. Μιλάμε για πολύ βασικές ειδικότητες ιατρικής, στις οποίες έχουμε άμεση πρόσβαση. Είμαστε τυχεροί στην Κρήτη, όπως παιδίατροι, οδοντίατροι, γυναικολόγοι, ορθοδοντικός, καρδιολόγος, ενδοκρινολόγος, γαστρεντερολόγος, ουρολόγος, νευρολόγος. Νευροχειρουργός. Με χαρά και ευγνωμοσύνη υποδέχτηκαν κάτοικοι και οι αρχές του νησιού την ομάδα των γιατρών του Αιγαίου που έζησαν στιγμές συγκίνησης στη διάρκεια της τριήμερης δράσης στο νησί. Η έλευση εδώ πέρα του κλιμακίου αυτού ήταν πανάκια για μας. Γλίτωσαν τα λεωφορεία, έξοδα και όλα τα συναφή. Μαζί τους και η Ανδριανή Αγγελιδάκη που συμμετείχε ως εθελόντρια στην αποστολή και εξηγεί πως όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε το έργο των γιατρών του Αιγαίου. Η βοήθεια που μπόρεσα να δώσω ήταν σε επίπεδο γραμματιακής υποστήριξης. Η ομάδα έχει πάρα πολλές ανάγκες, αλλά είμαι σίγουρη ότι όποιος έχει διάθεση να προσφέρει μέσα από την καρδιά του και να το κάνει ακριβώς και μόνο για να προσφέρει και να δει αυτή τη χαρά και την ικανοποίηση στα πρόσωπα των ανθρώπων που ωφελούνται από τις δράσεις της ομάδας, θα βρει τον τρόπο και θα βρει και ποιο κομμάτι του είναι αυτό που μπορεί να ταιριάξει με όλη την ομάδα. Ήταν νομίζω μεγάλη ικανοποίηση αυτή. Οι ευχές που πήραμε και τα χαμόγελα από τα μάτια που βλέπαμε γιατί φορούσαν οι άνθρωποι μάσκες ήταν το πολυτιμότερο δώρο αυτού του καλοκαιριού.